Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, για να συζητήσουμε μία νύχτα τρόμου, τουλάχιστον για τον κεντρικό τραπεζίτη της Τουρκίας. Ήταν μία πολύ περίεργη νύχτα στη γείτονα, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας, κύριε Στεκαντάρη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα για την Τουρκία μετά τις δραματικές, θα έλεγα, αυτές τις εξελίξεις. Δεν σας ακούμε πολύ καλά στον ήχο. Αν μπορείτε να φτιάξετε κάτι, είστε με hands free. Μ' ακούτε τώρα, τέλεια. Μ' ακούτε καλύτερα. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε σαν να είστε στο στούντιο κι εσείς. Σας είπα λοιπόν καλημέρα. Σας ακούσαμε τα γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλημέρα. Σας είδα ότι παρακολουθούσατε τις εξελίξεις, τουιτάρατε τη νύχτα κι εσείς. Όπως ο κεντρικός τραπεζίτης, όπως ο κεντρικός τραπεζίτης της Τουρκίας, ο οποίος στις 3.30 τα ξημερώματα ευχαρίστησε τον Ερντογάν που τον έδιωξε. Τι τελενοβέλα είναι αυτή? Ναι. Είναι μία από τις τρεις πολύ σημαντικές εξελίξεις που είχαμε στο εσωτερικό της Τουρκίας χθες, πραγματικά δραματικές όπως σας προείπα. Καταρχάς η αποπομπή του τρίτου μέσα σε 1,5 χρόνου κεντρικού τραπεζίτη έχει αλλάξει τρεις, διόρισε έναν προσωπικό του φίλο πρώην πολιτευτή του κόμματος στη θέση του αποχωρούντος, ο οποίος είχε αναλάβει τον Νοέμβριο, είχε καταφέρει με την αύξηση των επιτοκίων να σταθεροποιήσει την παραπέουσα τουρκική λίρα και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών αυτούς τους 4 μήνες. Την Πέμπτη, μια μέρα νωρίτερα, προχθές δηλαδή, είχε προχωρήσει στην τρίτη αύξηση των επιτοκίων, πάνω από ό,τι περίμεναν οι αγορές, από το 17 στο 19%, διότι ο πληθωρισμός έχει ανέβει στην Τουρκία, έχει φτάσει κοντά στο 16%, ο επίσημος τουλάχιστον, εξαιτίας και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, και αντέδρασε άμεσα. Την Παρασκευή το πρωί υπήρχαν κάποια διθυραμβικά σχόλια υπέρ του στο Διεθνή Οικονομικό Τύπο, ότι επιτέλους βρέθηκε ένας κεντρικός τραπεζίτης που ορθοφρονεί και ασκεί σωστή νομισματική πολιτική. Δεν περάσανε 12 ώρες και το βράδυ με προεδρικό διάταγμα, έτσι είναι στη Τουρκία τα πράγματα, δεν υπάρχει ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ευρώπη, αποπέμφθη. Νομίζω ότι τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε εξελίξεις στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πτώση βεβαίως της τουρκικής λίρας. Ωστόσο απεπέμφθη, κύριε Κερίδη, αφού έφερε, όπως είπατε και εσείς, τα επιτόκια στο 19% και μάλιστα σε 3 μήνες κατάφερε να τα φέρει από το 10% στο 19%. Άρα μήπως τελικά η εισαγωγικά βρωμοδουλειά που έκανε για τον Ερντογάν, η αύξηση των επιτοκίων, δίνουν μία στήριξη για τη λίρα τις επόμενες εβδομάδες? Σίγουρα το ψυχολογικό σοκ των επενδυτών που βλέπουν αυτό το τεράστιο πισωγύρισμα στην πολιτική θα είναι μεγάλο, αλλά επί της ουσίας ένα νόμισμα το οποίο έχει σήμερα επιτόκιο 19% δεν θα προσελκύσει κάποια, αν μη τι άλλο, κερδοσκοπικά κεφάλαια που θα δώσουν καύσιμο στον Ερντογάν να κάνει παιχνίδι τις επόμενες εβδομάδες και ίσως μήνες? Το 19% είναι μια στήριξη. Βεβαίως δεν θα πρέπει να το βλέπουμε ως απόλυτο νούμερο, πάντοτε σε σχέση με τον πληθωρισμό, ο οποίος όταν είναι στο 16% σημαίνει ένα πραγματικό επιτόκιο του 3%. Ο τυπικός, ο επίσημος πληθωρισμός είναι στο 16%, ναι, και κάποιοι άλλοι... Μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω. Ακριβώς. Άρα μπορεί να έχουμε αρνητικό επιτόκιο και άρα όχι τόσο μεγάλη στήριξη όσο νομίζουμε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση πραγματικά υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια σε Τούρκους, οι οποίοι μετέτρεψαν τις λίρες τους σε δολάρια για να προφυλαχτούν όλο το προηγούμενο διάστημα της πτώσης της λίρας, και η προσδοκία του κεντρικού τραπεζίτη ήταν ότι αυτά θα ξαναμετατραπούν σε λίρες και θα στηριχθεί το νόμισμα και η εθνική οικονομία. Αυτά όλα πάνε περίπατο, διότι το μήνυμα που στέλνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, ο τέταρτος τώρα πια νέος κεντρικός τραπεζίτης μέσα σε 1,5 χρόνο, είναι μιας πολιτικής, πώς να το πούμε, άλλα-ντάλα, η οποία άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις του Σουλτάνου, ο οποίος κατ' επανάληψη στο παρελθόν είχε εκφραστεί εναντίον των επιτοκίων και είχε μάλιστα μόνος αυτό, σε όλο τον κόσμο, εκφράσει μια ανορθόδοξη, να το πω πολύ γενναιόδωρα, θεωρία ότι τα υψηλά επιτόκια φέρουν υψηλό πληθωρισμό. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Ερντογάν
Ερντογάν λέει τώρα, από ό,τι βλέπω και από τον φιλικό του τύπο, ότι δεν μπορεί όλες οι χώρες να έχουν μηδενικά επιτόκια και εμείς να τα αυξάνουμε. Δεν έχει καταλάβει μάλλον ότι βρίσκεται σε άλλη φάση και σε άλλη φάση το νόμισμά του συνολικά. Αλλά μας μιλήσατε πριν να επανέλθουμε σε αυτό και για άλλες δύο άσχημες εξελίξεις από την Τουρκία με τα μεσονικτές. Εμείς έχουμε μηδενικά επιτόκια γιατί έχουμε μηδενικό ή αρνητικό πληθωρισμό. Έτσι, δεν ξεχνάμε αυτό. Είναι το πολύ απλό που θα έλεγε ένας πρωτοετής οικονομικών. Από εκεί και πέρα, είχαμε χθες επίσης με προεδρικό διάταγμα την αποχώρηση της Τουρκίας επίσημα πια από την Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε το προηγούμενο εξάμηνο. Υπήρχαν σφοδρές αντιδράσεις από την κοινωνία των πολιτών η οποία βάλεται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τελικά, σε μια επίδειξη δύναμης των σκληροπυρηνικών του κόμματός του, ο Ερντογάν προχώρησε σε αυτό. Να θυμίσουμε ότι η σύμβαση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη πριν από 10 χρόνια, το 2011, όταν η Τουρκία ήταν σε άλλη φάση και όταν ενδιαφερόταν να δείξει αυτό το πιο φιλικό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα πρόσωπο. Το ευρωπαϊκό πρόσωπο. Έτσι. Και μάλιστα αυτές οι αποφάσεις, οι μεταμεσονύκτιες που δημοσιεύτηκαν μάλλον μεταμεσονυκτίως, ήρθαν το ίδιο απόγευμα, λίγες ώρες μετά, από την τηλεδιάσκεψη του κυρίου Ερντογάν με την κυρία Φοντερ Λέιεν και τον κύριο Μισελ, στην οποία συζητήσαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συζητήσαν για την εκτόνωση της κρίσης στο Αιγαίο, ανταλλάξαν έτσι διπλωματικές φιλοφρονήσεις. Δεν συζητήσαν και τόσο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, απλά το αναφέρανε για το Κουρδικό κόμμα. Και θέλω να καταλάβω μέχρι πού θα δέχονται οι Ευρωπαίοι αυτή τη διπλή συμπεριφορά του, τη διτή μάλλον συμπεριφορά του Ερντογάν. Έχετε δίκιο. Να πούμε και για το Κουρδικό, για να έχουμε τις τρεις εξελίξεις και να κάνουμε τη σούμα και τον απολογισμό, ότι προχωράει η δικαστική πια απαγόρευση του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Τουρκίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, του ΧΑΝΤΕΠΕ, του Κουρδικού, φιλοκουρδικού κόμματος, το οποίο έχουν ψηφίσει και αρκετοί φιλελεύθεροι Τούρκοι, το οποίο είχε λάβει 5 εκατομμύρια ψήφους. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Ήδη πάρα πολλοί βουλευτές έχουν χάσει την ασυλία τους, κάποιοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Και ένας πολύ γνωστός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βουλευτής του κόμματος, Τούρκος, όχι Κούρδος, από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, έχασε και αυτό στην βουλευτική του ιδιότητα και οδεύει προς τη φυλακή επειδή τόλμησε πριν από κάποια χρόνια να retweetάρει ένα tweet που το καθεστώς θεωρεί, γι' αυτό προσέξτε όταν κάνετε. Προσβλητικό, ναι. Θα κάνω καιρό να δω την Αγία Σοφιά από κοντά. Το πρωί δε της Παρασκευής, να σας δώσω και μια πληροφόρηση, γιατί είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, πραγματικά η Τουρκία, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβουμε όλοι, έφαγε πάρα πολύ ξύλο στο Steering Committee, στη Διευθύνουσα Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρώπης. Θα έχουμε εξελίξεις εκεί. Θα δούμε πού θα πάει το πράγμα στο αμέσως επόμενο διάστημα, που είναι το κατεξοχήν όργανο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα η ευρωπαϊκή ηγεσία είχε χθες αυτή τη τηλεδιάσκεψη 45 λεπτών. Ο Σαρλ Μισελ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ξαναδήλωσαν οι Ευρωπαίοι ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο από μεριάς Τουρκίας. Φαίνεται ότι εδώ ο Ερντογάν επιχειρεί έναν διαχωρισμό. Μία αναδίπλωση στα εξωτερικά και μία επιθετικότητα αυταρχισμού στα εσωτερικά. Σαν να λέει στους Ευρωπαίους, εντάξει, θα κρατήσω το Ούρους Ρέις στο λιμάνι, θα διατηρήσω χαμηλά την ένταση στον βαθμό που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά επειδή πρέπει να σφίξω τα γκέμια λίγο εδώ στο εσωτερικό, μη μου κάνετε και πολλά προβλήματα. Μην μπλέκεστε. Εγώ τους Κούρδους, τις γυναίκες, την Κεντρική Τράπεζα, τον λαϊκισμό μου, τον, να το πούμε ευθέως, τον φασισμό μου, διότι εδώ έχουμε πλήρη ανατροπή του όποιου κράτους δικαίου υπήρχε στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι η απογόρευση του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος με περίπου 70 και βουλευτές, 5 εκατομμύρια ψήφοι, είναι ένα βαρύτατο πλήγμα που προστίθεται σε όλα τα προηγούμενα. Φυσικά, το ερώτημα τώρα είναι τι ρόλο παίζει η Ελλάδα με την συμμετοχή της έστω σε αυτές τις διερευνητικές επαφές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνουν το αφήγημα του Τούρκου Προέδρου για αναδίπλωση στα διεθνή.
Μας συμφέρει να κερδίσουμε χρόνο και θα επανέλθω μαζί σας μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, απλά θέτω το ερώτημα. Μας συμφέρει από τη μία να κερδίσουμε χρόνο συμμετέχοντας σε αυτές τις διερευνητικές, δεν καταλαβαίνω να έχουμε και άλλη επιλογή. Από την άλλη, η συμμετοχή μας και μόνο, ακόμη κι αν προσφερθεί καφές σε αυτές και μετά το διαλύσουν, δημιουργεί μία εικόνα αναδίπλωσης της Τουρκίας, η οποία ήδη έχει προεξοφληθεί ότι δεν θα φέρει νέες κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω την τοποθέτησή σας σε αυτό. Θέμα 104,6. Ο θαυμαστός κόσμος της οικονομίας με ένα κλικ στο newmoney.gr. Αποκαλυπτική και διεισδυτική πληροφόρηση, ειδήσεις, τα πρόσωπα και όλο το παρασκήνιο της αγοράς που φέρνει στην επιφάνεια το Dark Room. newmoney.gr. Η οικονομία στην οθόνη σου. Στο Marie Claire Απριλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το θέμα «Η μόδα γιορτάζει την ελληνική επανάσταση». Ηρωισμός και δημιουργικότητα μέσα από τις πιο όμορφες επαιτειακές συλλογές. Και εμείς ανυπομονούμε να βγούμε έξω με το στυλ που θα ντύσει τη νέα μας ζωή. Μαζί 40 σελίδες διακόσμηση με έμπνευση από την ιστορία και την τέχνη. Marie Claire. Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες είναι εδώ. Ακούτε θέμα στους 104,6. Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε λίγο τον ελληνικό ρόλο σε αυτές τις διερευνητικές και κατά πόσο τελικά άθελά μας παίζουμε το παιχνίδι του Ερντογάν σε αυτό το διπλό αφήγημα που λέτε, αναδίπλωση στα διεθνή, ράβδος στο εσωτερικό. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι την απάντηση την έχει δώσει και ξαναδώσει η ελληνική κυβέρνηση, την έδωσε και ο Νίκος Δένδιας χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, τη δίνει και σε μια μακροσκελή συνέντευξή του σήμερα στα Νέα. Είναι κάτι που αναμφισβήτητα μας έχει απασχολήσει πολύ. Θα σας έλεγα αυτό που έχουμε πει και ξαναπεί, ότι τις διερευνητικές τις θέλαμε εμείς καταρχήν. Δεν τις ήθελαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να τις τουρκοποιήσουν, άλλωστε οι Τούρκοι ήταν αυτοί που αποχώρησαν από αυτές το 2016 και δεν προσήλθαν ενώ το είχαν υποσχεθεί δύο φορές, το 2020 τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Και είδαμε με τι καθυστέρηση και με τι δυστοκία απάντησαν στην πρόσκληση της Αθήνας για τον επόμενο γύρο των διερευνητικών που μόλις έγινε, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά από την άλλη το φέραν έτσι, το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί. Αυτή τη στιγμή που τους βόλεψε, μπήκαν στις διερευνητικές και είμαστε στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής, υποτίθεται, γιατί αναβλήθηκαν οι αποφάσεις για κυρώσεις σε όλες τις προηγούμενες και δουλεύει υπέρ του. Κύριε Σεκαντάρη, να απαντήσω σε όλα όσα είπατε. Καταρχάς δεν υπάρχει κρίσιμη. Με την έννοια ότι δεν είναι η τελευταία. Προσπάθησα να βάλω εισαγωγικά με τον τόνο της φωνής ναι, μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν υπάρχει τον προφορικό το λόγο. Να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι είχαμε δύο συνόδους κορυφής για την Τουρκία το προηγούμενο εξάμηνο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Και αυτή είναι η τρίτη τώρα το Μάρτιο. Και πιστέψαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει και επόμενη μέσα στο 2021. Η Τουρκία είναι μόνιμο πρόβλημα για την Ευρώπη. Πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα απασχολήσει την ευρωπαϊκή διπλωματία και δεν τελειώνει στις 25 Μαρτίου. Αν πιστεύουν στην Άγκυρα ότι ξεπεράσαν το σκόπελο και πάνε παρακάτω, θα κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα οφείλει να βαδίσει μια λεπτή γραμμή όπου χρειάζεται τα διεθνή ερίσματα, χρειάζεται την έξωθεν καλή μαρτυρία, την οποία έχει, και με αυτοπεποίθηση στα επιχειρήματά της πραγματικά θέλει τη συζήτηση με την Τουρκία. Δεν τη φοβάται τη συζήτηση. Εξάλλου το ελληνικό επιχείρημα είναι ακλόνητο, είναι ακράδαντο. Αν θα λύσουμε τη μία διαφορά στη βάση του διεθνούς δικαίου ή τι. Έτσι δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο πείθει και τους Γερμανούς και τους Γάλλους και πρέπει αυτό να το διαφημίσουμε. Αλίμονο αν εμείς βρεθούμε στην γωνία απολογούμενοι ως εμείς ή μη θέλοντες συζήτηση, εμείς ή επιθετική και η Τουρκία ξεφύγει. Σωστό. Γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για μας από τη συμμετοχή και όπως είπατε σε μία φάση μας συνέφερε κιόλας. Το ερώτημα μου το οποίο επαναδιατυπώνω είναι μήπως σε αυτή τη φάση αυτό που αρχικά ήταν η επιλογή μας τελικά βολεύει τον Ερντογάν, γιατί θα καταφέρει να πάρει άλλη μία παράταση και ο Ερντογάν ως κάθε τυχοδιώκτης με παρατάσει ζει για άλλη μία σύνοδο κορυφής η οποία θα συζητήσει για άλλη μία φορά ενδεχόμενες κυρώσεις σε αυτούς που εμπλέκονται στις γεωτρήσεις, στις διερευνητικές αποστολές του όλους λοιπόν, και άλλων. Λοιπόν, θα λέω ευθέως ότι ο Ερντογάν
αν θα ήταν ο ευτυχέστερος των ηγετών αν εμείς με δική μας πρωτοβουλία σε αυτή τη φάση φεύγαμε από τις διερευνητικές. Mm-hmm. Θα του κάναμε μεγάλη χάρη, θα τον βγάζαμε από ένα αδιέξοδο και θα δίναμε αέρα στα πανιά της τουρκικής διπλωματίας. Mm-hmm. Να μας κατηγορήσει. Αυτό είναι το οποίο μετράει και πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τίποτα δεν τελειώνει. Και οι κυρώσεις, τις οποίες εσείς ξέρετε επειδή τα παρακολουθείτε, τι δύσκολο πράγμα είναι για τους Ευρωπαίους να τις βάλουν και στη Ρωσία και στην Τουρκία, είναι μια γενικότερη αυτή συνολική δυστοκία που έχει, κυρίως η Γερμανία, στα ζητήματα αυτά, είναι στην ατζέντα, παραμένουν, όπως παραμένει και, και η θετική ατζέντα που δεν έρχεται. Που δεν έρχεται γιατί περνάει μέσα από την Αθήνα η όποια θετική ατζέντα και υπάρχει μια διαρκής πίεση στην Τουρκία. Την μα συζητήσανε θέλουν... για την οικονομική της ενίσχυση για τους πρόσφυγες στη Συρία. Είναι, υπάρχει μια θετική ατζέντα για την Τουρκία. Η θετική ατζέντα για την Τουρκία είναι τα χρήματα. Τα χρήματα εξακολουθούν και συζητώνται, κύριε Κερίδη. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η Τελωνιακή Ένωση που εμέσως έχει φυσικά οικονομικό αντίκτυπο, είναι η βίζα και η απελευθέρωση της βίζας την οποία οι Ευρωπαίοι έχουν υποσχεθεί εδώ και 20 χρόνια ήδη. Mm-hmm. Το Ελσίνκι. Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα ισχυρό πλήγμα αυτό. Πραγματικά σε αυτή τη φάση πάντως τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τον συνέφερε τον Ερντογάν περισσότεροι Τούρκοι να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μάλλον τον βολεύει να τους κρατάει εντός και να κρατάει και το μήνυμα και την προπαγάνδα του συγκεντρωμένο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν παραστάσεις από άλλες χώρες σε αυτή τη φάση. Ναι, εγώ θα σας έλεγα ότι τον συμφέρει να τιμωρεί τη φιλελεύθερη Τουρκία, την όποια φιλελεύθερη κοσμοπολίτικη Τουρκία της Κωνσταντινούπολης, που είναι αυτή η οποία θα εκμεταλλεύονται την άρση της βίζας κατεξοχήν. Και για τον μέσο Τούρκο της ενδοχώρας που ψηφίζει Ερντογάν και γκρίζους λύκους, ίσως αυτό να μην είναι τόσο μεγάλο ζήτημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Όμως ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι, ότι η Τουρκία ζητάει μια σειρά από πράγματα από την Ευρώπη. Εμείς δεν τους τα δίνουμε. Mm-hmm. Διότι ζητάμε άλλα πράγματα από αυτούς. Δεν υπάρχει εμβολία στο ζήτημα το μεταναστευτικό. Έχουν ένα ισχυρό χαρτί να παίξουν και το παίζει ο Ερντογάν και το έπαιζε κατά κόρον την πενταετία 15-19. Η Μέρκελ έχει εκλογές μπροστά της το Σεπτέμβριο. Το τελευταίο που θέλει, τρέμει στην ιδέα μιας νέας προσφυγικής κρίσης. Mm-hmm. Το τελευταίο που θέλει είναι μια αναβίωση αυτής της κρίσης. Η ίδια δεν πηγαίνει καλά. Τα ξέρετε τι γίνεται. Mm-hmm. Με τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, οι οποίοι πιέζονται. Είχαν ένα κακό αποτέλεσμα στη Βάδη Βιτεμπέργη και στην Ρινανία Παλατινάτο την περασμένη Κυριακή. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά ένα χαρτί στο μανίκι του Ερντογάν. Εμείς από την πλευρά μας, η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το αποδυνάμωσε όσο μπορούσε και όσο ποτέ στο παρελθόν. Αλίμονο αν είχαμε επιτρέψει τον εκβιασμό του Ερντογάν στον Εύρο τέτοια εποχή πέρσι και αλίμονο αν είχαμε συνεχίσει την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, της πενταετίας 15-19, η οποία ευθέως ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Τουρκίας έναντι των Γερμανών και των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Του πήραμε τα κλειδιά της Ευρώπης που του είχαν δώσει κάποιες τασίες, όχι μόνο τασίες, για να είμαι δίκαιος, αλλά οπωσδήποτε έπαιξαν ρόλο και οι τασίες του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 15, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση, η οποία προχωράει και στους εξοπλισμούς, προχωράει στις συμμαχίες, παίζει παιχνίδι στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες, κάνει αυτά που κάνει με τους Αιγύπτιους, τους Ιταλούς, το Ισραήλ, υπέγραψε τις συμφωνίες, τα στρατιωτικά, τις στρατηγικές σχέσεις, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στο μεταναστευτικό, οφείλει ταυτόχρονα να διαλαλεί ότι η Ελλάδα θέλει ειλικρινά και καλή την πίστη, τη λύση του προβλήματος στη βάση του διεθνούς δικαίου που περνάει μέσα από τη συζήτηση με τη γείτονα. Μάλιστα. Τώρα, μολονότι βλέπουμε τον Ερντογάν να κινείται έξυπνα και να τίποτα δεν τελειώνει στις 25. Και να φροντίζει... Δεν πρόκειται το πρόβλημα Τουρκία να λυθεί ούτε σε μία ούτε σε δύο συνόδους. Βλέποντας λοιπόν τον Ερντογάν να κάνει μερικές κινήσεις οι οποίες τυχοδιοκτικά τον βοηθούν, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την βουβή αντίδραση η οποία πυροδοτείται και από τα οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία και, και την άνοδο στην δύναμη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος όλο και περισσότερο εμφανίζεται ως το πιο ισχυροποιημένο αντίπαλο δέος του Ερντογάν. Όπως είπατε και εσείς, δεν θα τελειώσει το Μάρτιο το πρόβλημα με την Τουρκία, όπως δεν τελείωσε κανένα Μάρτιο.
γιατί να τελειώσει τον Μάρτιο των γενεθλίων της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κερίδη. Να πω ένα πράγμα, παρακαλώ, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Να πούμε ότι τουλάχιστον στο βραχή χρόνο η πτώση της δημοτικότητας του Ερντογάν αυξάνει την επιθετικότητά του, διότι τον κάνει ακόμα πιο εξαρτημένο από τους γκρίζους λύκους και τους ακροδεξιούς φασίστες του ΜΕΧΑΠΕ, ένα, ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι πρόβλημα, διότι δεν έχει καταφέρει να συγκροτηθεί. Όση κρίση και αν περνάει η Τουρκία, η αλήθεια είναι ότι 20 χρόνια μετά ο Ερντογάν παραμένει σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κανείς σχετικά κυρίαρχος. Γιατί την έχει στριμώξει, την γαργαλάει σε εθνικιστικά θέματα και τους αναγκάζει σε πραγματικά ο δήμαρχος είναι μια ελπίδα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ερντογάν από τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε το 1994, το θυμάστε, επί κεμαλικού καθεστώτος τότε, και ήταν η πρώτη του, ας πούμε, το πρώτο σκαλί προς την εξουσία, και τον προβληματίζει πάρα πολύ και είναι σε ανοιχτή κόντρα με τον δήμαρχο, και είχε πολύ ενδιαφέρον που ο Έλληνας, ο Αθηναίος, ο δήμαρχος Αθηναίων, ο δικός μας ο Μπακογιάννης, πήγε εκεί για να συνεχίσει μια διπλωματία των δημάρχων και να στείλει το μήνυμα ότι εμείς στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών και τα δημοκρατικά δικαιώματα των Τούρκων και μας ενδιαφέρει άμεσα. Μάλιστα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Δεν είμαι προετοιμασμένος για πολιτική εκπομπή, για πολιτική μάλλον επιχειρηματολογία, για να έχουμε και την άλλη πλευρά. Επιφυλάσσομαι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.